Πάμε στο Βόλο, στον Πάνο Γαρουφαλιά, για την δολοφονία της 75χρονης που είπαμε προηγουμένως από τα χέρια του βαφτισιμιού της. Καλημέρα, Πάνο. Αυτός πάλι. Καλή σας ημέρα. Πρόκειται για πριν πραγματικά σοκαρισμένοι εδώ στο Βόλο οι άνθρωποι και κυρίως στη Νέα Ιωνία. Στην Λεωφόρο Καζανάκη 9 είναι η οικοδομή που βλέπετε πίσω μου. Στον πρώτο όροφο εδώ έγινε το έγκλημα. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο 39χρονος επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης την ονά του, 75 ετών, στο σπίτι. Την είχε πάρει νωρίτερα τηλέφωνο, τη ζήτησε χρήματα. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι τη χτύπησε αρχικά μέσα στο σπίτι. Σε διπλανό δωμάτιο ήταν ο 46χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Στη συνέχεια την έσυρε, την έβαλε μέσα στο σανσέρ, την κατέβασε στο υπόγειο και ξαναχτύπησε. Ναι, την χτύπησε, είχε βάλει μάλιστα και μια σακούλα στα πόδια για να μην φεύγει το αίμα. Την ξαναχτύπησε λοιπόν και με άλλες μαχαιριές. Την τύλιξε σε ένα πάπλωμα και την άφησε εκεί. Μάλιστα προσπάθησε με ένα κουβά να εξαφανίσει τα ίχνη της με νερό, μαζεύοντάς τα, αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν, φτάνοντας εδώ, πρέπει να σας πω ότι είχε δηλωθεί εξαφάνιση καταρχήν από την αδερφή της την Πέμπτη. Πότε έγινε δηλαδή αυτό? Οι αστυνομικοί ψάχνανε. Η δολοφονία. Η δολοφονία φαίνεται να έγινε νωρίς το πρωί. Μάλιστα, μας έλεγε μια κυρία η οποία μένει στον πιο κάτω όροφο, που έδωσε και κατάθεση. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Ότι άκουσε το πρωί της Πέμπτης. Μέσα στην μέρα της Πέμπτης δηλώθηκε η εξαφάνισή της. Τότε λοιπόν άκουσε ένα θόρυβο, μας είπε η γειτόνισσα. Δεν είχε δώσει σημασία. Στη συνέχεια έμαθε ότι η γυναίκα είχε εξαφανιστεί. Η ίδια κυρία κατέβηκε κάτω στην αποθήκη για να δει μήπως είναι εκεί πεσμένη, έχει υποθυμίσει. Δεν είδε το παραμικρό, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πιθανότατα βρισκόταν το πτώμα της μέσα σε μία από τις αποθήκες του υπογείου. Η αστυνομία έψαξε λοιπόν, βρήκε κοιλίδες αίματος σε κάποια σημεία και στο ασανσέρ και έτσι κατέληξε στην αποθήκη όταν την εντόπισε πλέον σε λίμνη αίματος και τυλιγμένη μέσα στο πάπλωμα. Αμέσως κινήθηκαν οι υποψίες για τον 40χρονο, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε. Πρέπει να σας πω ότι είναι συγκλονισμένη, μιλάει για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, υπείων τόνων και... αυτός τι είναι τώρα, για αυτός τι είναι, σε σημασμένος είναι, τίποτα ναρκωμανής είναι... Τίποτα εξαρτημένος, είναι τρελός. Έχει παρελθόν ποινικό, μας λένε οι αστυνομικοί. Έχει παρελθόν ποινικό, αρκετό παρελθόν τέτοιου είδους. Οπότε φαίνεται ότι γι' αυτό και οι αστυνομικοί στράφηκαν κατευθείαν εκεί. Μάλιστα και μία λεπτομέρεια, η γειτόνισσα μας είπε ότι την επόμενη μέρα ήρθε στην οικοδομή ο 40χρονος, μίλησε μαζί του. Βέβαια δεν κίνησε τις υποψίες, δεν μπορούσε να καταλάβει. Αυτός προφανώς... Πάνω ήρθε ξανά την επόμενη μέρα γιατί ήθελε να δει τι γίνεται, αν την βρήκα, να καλύψει κάποια από τα ίχνη του. Πιθανότατα. Για ξεκάρφωμα. Πιθανότατα, ναι. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω επίσης, ψάχνουν το μαχαίρι στη γύρω περιοχή, εδώ στο γύρω χώρο. Καθώς φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε ότι το είχε πετάξει μετά την πράξη του. Περιμένουμε την Δευτέρα την ιατροδικαστική εξέταση. Συγγνώμη, πάνω, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Ισχύει ότι αυτή τον τάιζε, τον έθρεφε, δηλαδή τον τροφοδοτούσε με χρήματα? Φαίνεται ότι του δίνε χρήματα κάποιες φορές, ζήτησε πάρα πολλά χρήματα, του είπε ότι δεν έχει και πιθανότατα κάπου εκεί έγινε όλο αυτό που πλέον γνωρίζουμε. Ένδειξη ευγνωμοσύνης. Και το βασικό είναι αυτό που μας είπε ο Πάνος, ότι έχει ποινικό μητρό. Ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος έχει ένα ποινικό μητρό, με το που του λέει η νονά ότι δεν έχω να σου δώσω χρήματα, ενώ του έδινε κατά καιρούς, αυτός της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές. Τι μόνο, ότι να τη στείλει στο υπόγειο, παιδιά, είναι τώρα. Θα μάθουμε πόσες τη Δευτέρα που έχουμε ιατροδικαστική. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν η κυρία Λουμπίνη Λονταρή θα μας πει πραγματικά ακριβώς τι έχει συμβεί και πώς η γυναίκα... Μιλάμε για άγριο έγκλημα, δηλαδή, και απόπειρα συγκάλυψης μετά κανονική. Όχι τώρα ότι πάνω στα νεύρα μου τη μαχαίρωσα δύο φορές. Άμα την κατεβάζει στο υπόγειο, την κλείσει, την κουβλώσει. Και έρχεσαι και την επόμενη μέρα, ενώ έχει ήδη διαπράξει το έγκλημα στο μέρος της δολοφονίας. Όλο και καλύτερα πάμε. Όλο και καλύτερες ειδήσεις έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Όλο και καλύτερες. Λοιπόν, είναι κακές ειδήσεις.